Την αγωνία των νέων που τη βιώνουν προσωπικά και η οποία θα πρέπει να γίνει μια ενωμένη, δυνατή φωνή, εκφράζει η υποψηφιότητα του Δημήτρη Γράψα για την Ευρωβουλή με το ψηφοδέλτιο της Ανταρσία, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για μια άλλη αριστερά. Αυτό που δηλώνει η δικιά μου υποψηφιότητα, όπως και άλλων νέων ανθρώπων στην Ανταρσία, είναι ότι η δικιά μας γενιά, η γενιά που βιώνει την κοινωνική καταστροφή με τους χειρότερους όρους, που χάνει τους φίλους της στο εξωτερικό, μετανάστες, που όταν συναντά κάποιον παλιό γνωστό στον δρόμο δεν το ρωτάει με τι ασχολείται, γιατί φοβάται ότι θα ακούσει για έναν ακόμη άνεργο, πρέπει αποφασιστικά να βγει μπροστά. Γιατί ο μοναχικός δρόμος οδηγεί σε μοναχικές σίτες και ή θα χάσει ο καθένας μόνος του ή θα κερδίσουμε ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε όλοι μαζί. Αυτό δηλώνει η υποψηφιότητά μου και μάλιστα δηλώνει και τον τρόπο που πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Σήμερα απέναντι στο μαύρο μέτωπο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και στο μαύρο μέλλον που μας ετοιμάζουν, δεν φτάνει ούτε η μισή αντίσταση, ούτε τα μισόλογα, ούτε η μισή αλήθεια. Χρειάζεται να πούμε ότι απέναντί μας είναι η καπιταλιστική κρίση και αυτοί που την γεννήσανε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ευρώ, είναι τα μνημόνια, είναι όλοι οι μηχανισμοί που θα γεννούν συνεχώς φτώχεια, που θα έχουν συνεχώς τη χώρα μας και το μέλλον μας υπό επιτήρηση. Και με αυτή την έννοια πρέπει συνολικά με αυτούς να τα βάλουμε, σε αυτούς να εναντιωθούμε, και αυτό είναι που λέει και η Ανταρσία. Και υπογραμμίζει και κάτι άλλο, ότι στην ιστορική εποχή που ζούμε σήμερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη από μια άλλη αριστερά, που δεν χωράει στα στενά όρια ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στη συνεχιζόμενη αναβολή της μάχης και στην κομματική περιχαράκωση του ΚΚΕ. Άρα εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε την Ανταρσία και για να ενισχυθεί η φωνή της νέας γενιάς και για να ενισχυθεί η αντικαπιταλιστική πάλη, δηλαδή η πάλη που θα βάζει στο στόχαστρο όσους μας καταστρέφουν, αλλά και σαν ψήφος και ενεργή στήριξη για την υπόθεση μιας άλλης αριστεράς. Σε ό,τι αφορά στην άρση των νέων και γενικότερα μεγάλης μερίδας των πολιτών να προσέλθουν στις κάλπες, ο κύριος Γράψας τονίζει. Δεν έχουμε το περιθώριο να διαλέγουμε μάχες. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Σαν πως μπορεί η αποχή. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε. Η αποχή εξισώνει όλα τα κόμματα που κατεβαίνουν. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε μάχες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα είμαστε στις πλατείες και θα είμαστε στις εκλογές ή το ανάποδο. Σε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται να εκφράσουμε την αντίωσή μας απέναντι στην πολιτική που ασκείται, πρέπει να δίνουμε το παρόν. Γιατί πολύ απλά όταν δεν το δίνουμε εμείς, το δίνουν άλλοι, μιλούν για μας χωρίς εμάς. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν.